Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κεφαλονιά, στο όμορφο νησί μας. Έφυγα πολύ μικρή βέβαια, σε ηλικία 13 ετών, λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Έμενα αρχικά για 4 χρόνια εσόκλειστη στους ξενώνες του Ολυμπιακού Σταδίου, από το 1997, αν θυμάμαι καλά, ναι. Για 4 χρόνια έμενα μόνο με τα κορίτσια, οι γονείς μου μακριά στο νησί. Ήταν λίγο παράξενα τότε στην αρχή, αλλά όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα, συγκεντρώνεσαι στο στόχο σου, οπότε προσπαθήσαμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν εμφανές. Δηλαδή άφησες μια οικογένεια και βρήκες μια άλλη οικογένεια. Ναι, σαφώς. Τα κορίτσια αυτά και οι προπονήτριές μου ήταν η οικογένειά μου τότε, για αυτά τα 4 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά η ρυθμική απαιτεί επαγγελματισμό σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι της. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές και κάποιες στιγμές που είπα ότι δεν μπορώ, ως εδώ, τα παρατάω, θέλω να γυρίσω στους γονείς μου. Αλλά και οι γονείς μου ήταν αυτοί οι οποίοι με έσωσαν σε εισαγωγικά και προχώρησα σε αυτό και με στήριξαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ. Το 99 και το 2000 θεωρείς ότι ήταν οι καλύτερες χρονιές? Ναι, σαφώς, γιατί το 1997 που με κάλεσε η εθνική ομάδα, ήμουν αλπληρωματική ακόμα στην ομάδα, ήταν έτοιμη η ομάδα τότε. Το 98 μπήκα βασική στην ομάδα που πήγαμε στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαζί με τα κορίτσια. Εκεί είχαμε την έκτη θέση. Και το 99 ξεκίνησαν τα χρυσά σε επίπεδο πολύ υψηλό, τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Και νομίζω αν με βάζατε να διαλέξω ανάμεσα στις δύο χρονιές, 99 και 2000, παρόλο που μπορεί να ακουστεί περίεργο, νομίζω ότι το 1999 ήταν η χρονιά μας, η καλύτερη χρονιά μας και όχι το 2000 στους Ολυμπιακούς. Το 2000 έγινε αυτό το λάθος στις Κορίνες και διάβασα ότι είχατε στεναχωρηθεί γιατί περιμένατε το χρυσό. Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν το τραγικό για εμάς. Βέβαια, ο κόσμος. Αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει το ότι χάσαμε το χρυσό μετάλλιο. Δεν είναι το χρώμα του μεταλλίου αυτό που μας στεναχώρησε. Είναι ότι βγήκε ένα λάθος ξαφνικά από το πουθενά που δεν το είχαμε κάνει ποτέ ούτε σε προπόνηση και ήταν τραγικό για τη ρυθμική τότε λάθος και ειδικά σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα. Αυτή ήταν περισσότερο η στεναχώρια μας. Ωστόσο, όσο περνά τα χρόνια, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιείτε την επιτυχία σας, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Κάναμε, ακόμα και τώρα, δηλαδή, με συναντάει κάποιος κόσμος στο δρόμο και μου λένε τα συγχαρητήρια για αυτά. Και όταν μεγαλώνεις, αρχίζεις να συνειδητοποιείς περισσότερο το τι έχεις κάνει και τι έχεις περάσει μέχρι τότε. Σε μικρή ηλικία, σου φαίνεται λίγο. Αν θέλετε, είχαμε μπει και στο τρυπάκι να κάνουμε όλη αυτή την προπόνηση. Μας ήταν συνήθεια. Όταν πάβει να υπάρχει αυτή η συνήθεια, λες πω. Τι έκανα τότε, δηλαδή φοβερό, άθλος. Οι σχέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν με τις κοπέλες αυτές? Ναι, βέβαια, βρισκόμαστε, μην σας πω, σε καθημερινή βάση. Είμαστε πλέον αδέλφια, σαν αδέλφια πραγματικά. Είμαστε κάθε μέρα μαζί με τα κορίτσια, ναι. Ωραία, και τώρα τι κάνεις σχετικά με τη ρυθμική γυμναστική? Εννοείται ότι ο αθλητισμός είναι μικρόβιο. Είμαι προπονήτρια στη ρυθμική γυμναστική πλέον, σε ένα σύλλογο στα Μέγαρα, στον Όμιλο Φίλων Αθλητισμού Μεγάρων. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, πάρα πολύ ευτυχισμένη που μπορώ να προσφέρω τις γνώσεις μου πάνω σε αυτό το άθλημα στα πιο μικρά παιδάκια και να αναδείξω γιατί όχι τις καινούριες πρωταθλητριές. Ποιος τομέας είναι πιο δύσκολος, της αθλήτριας ή της προπονήτριας τελικά? Να σας πω. Και τις αθλητρίες ήταν υπερβολικά δύσκολος, αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα το πω αυτό. Τώρα καταλαβαίνω τις προπονήτριές μου πόσο δύσκολα περνούσαν τότε με εμάς, γιατί έχεις ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο απέναντι στα παιδιά. Έχεις την ίδια αγωνία με τα παιδιά που αγωνίζονται και νομίζω ότι θα τα βάλω στο ίδιο επίπεδο. Έχουμε ταλέντα στη ρυθμική γυμναστική στην Ελλάδα? Έχουμε πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς αυτή η κρίση που καταπνίγει την Ελλάδα έχει πνίξει και τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα τα παιδιά να ασχοληθούν με τον πρωταθλητισμό. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και πιστεύω ότι όλο αυτό θα ανακάμψει και η ρυθμική θα ξανανεύει σιγά σιγά. Η Κεφαλονιά και με σένα και γενικά είναι κοντά στη γυμναστική. Υπάρχει και αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Γυμναστικής για όλους. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Ναι, βέβαια, γίνεται κάθε χρόνο. Από τότε που ήμουν και εγώ αθλητρία στο σύλλογο, στην κυρία Ποζένα. Το στηρίζουμε πάρα
πάρα πολύ, είμαστε κοντά, είμαι κοντά στην κυρία Μποζένα, προσπαθώ ό,τι με χρειαστεί να είμαι εκεί. Και θα κατεβάζω και τις αθλητριές μου τα τελευταία χρόνια που είμαι προπονήτρια, κατεβάζω και τα Μέγαρα στην Κεφαλονιά. Είναι από τα λίγα διεθνή, να σας πω το μοναδικό διεθνές φεστιβάλ που γίνεται στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Και είναι χαρά για τα παιδιά να μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουν και αθλητές του εξωτερικού και να περνάνε όμορφα. Το θετικό είναι ότι και φέτος, παρά το σεισμό, το φεστιβάλ θα γίνει. Εννοείται και θα γίνει το φεστιβάλ και όλοι θα είμαστε εκεί και θα πάμε και στην Κεφαλονιά όπως κάθε χρόνο. Νομίζω ότι, καλά, εμείς οι Κεφαλονίτες δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς πρόβλημα, είμαστε συνηθισμένοι στο σεισμό. Αλλά εγώ όσο μπορώ τραβάω και φίλους μου κάθε χρόνο στο νησί, γιατί αξίζει πραγματικά. Είμαστε πολύ όμορφα εκεί, είναι τόσο όμορφο το νησί μας, που πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα μείνει σε αυτό, στο ότι κάνει σεισμού στην Κεφαλονιά, δεν θα πάω φέτος. Ο κόσμος που αγαπάει την Κεφαλονιά θα είναι εκεί, στα Μέγαρα. Ο Δήμος είχε συγκεντρώσει κάποια τρόφιμα, είναι να κατέβει να στηρίξει κάτω την Κεφαλονιά. Θεωρώ ότι ο κόσμος αγαπάει την Κεφαλονιά και γενικά είμαστε ένας λαός που ενδιαφερόμαστε για τον συνάνθρωπό μας και βοηθάμε και είμαστε εκεί και αυτό είναι το δυνατό μας κομμάτι, δυνατό μας σημείο. Ποια είναι τα αγαπημένα σου μέρη στο νησί, εκεί που πας κάθε φορά που το επισκέπτεις? Καλά, σίγουρα ο Μακρύς Γυαλός που έχω μεγαλώσει στο Μακρυγυαλό, το Αργοστόλι μου που το αγαπώ πολύ, αλλά επειδή όπως σας είπα φιλοξενώ φίλους μου, κοιτάζω να τους γυρίζω γενικότερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Μύρτος, λατρεύω αυτή την παραλία, βγάζω πάρα πολλές φωτογραφίες κάθε χρόνο. Και το Φυσκάρδο το αγαπώ και τρελαίνομαι να πηγαίνω να επισκέπτομαι τη λίμνη Μελισσάνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λίμνη. Εσείς ταξιδεύεις πολύ στο εξωτερικό. Γενικά είναι γνωστή η Κεφαλονιά? Ερχόντουσαν κόσμος, φιλοξενείς ξένους φίλους? Ναι, έρχονται. Έχω κάποιες φίλες και από τη Βουλγαρία που αγωνιζόμασταν τότε. Αυτή είναι η εθνική ομάδα της Βουλγαρίας. Έρχονται πάρα πολλοί παιδιά από το εξωτερικό και από τη Γερμανία. Έχω φίλους και συγγενείς. Φανταστείτε ότι φέτος περιμένω και μια φίλη από Ταϊλάνδη, από τόσο μακριά. Δεν πτωούνται από το σεισμό, κανένας τους από ό,τι έχω ακούσει. Πιστεύω ότι θα έχουμε κόσμο και φέτος. Δεν νομίζω ότι θα τρομοκρατηθούν, να έχουν τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που δεν θα κατέβει ο κόσμος κάτω. Γιατί είναι πιο γνωστή η Κεφαλονιά, νομίζεις? Για τη θάλασσα, για τον κόσμο της, για την τρέλα του κόσμου της? Για όλα αυτά μαζί. Πιστεύω ότι για όλα αυτά μαζί, γιατί αξίζει πραγματικά και η κοινωνία και ο κόσμος και αυτές οι ομορφιές που για μένα, επειδή έχω γυρίσει και πάρα πολύ στην Ελλάδα, σε άλλα νησιά, δεν τις βρίσκεις εύκολα, τις τόσο διαφορετικές παραλίες μεταξύ τους. Είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις σε ένα νησί όλα αυτά μαζί. Είμαστε πανέμορφο νησί. Θα γύρναγες να μείνεις εκεί κάποια στιγμή? Το έκανα για 2 χρόνια. Τώρα επέστρεψα στην Αθήνα, εδώ και 7 μήνες περίπου. Σαφώς θέλω να γυρίσω στο νησί όταν θα κάνω οικογένεια. Εκεί θα ήθελα να μείνω μόνιμα, ναι. Αργεί αυτό? Α, δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρω. Όπως θα φέρει η ζωή. Μακάρι να μην αργήσει πολύ. Πώς είναι η καθημερινότητά σου τώρα? Λόγω του μεταλλίου, οι Ολυμπιονίκες μπαίνουμε σε ενόπλες δυνάμεις. Είμαι αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία αυτή τη στιγμή. Είμαι στο γυμναστήριο του τάγματος ΓΕΘΑ, στο Πεντάγωνο. Προσπαθώ έτσι να γυμνάσω τους αρχηγούς μας. Έχω ένα πολύ καλό περιβάλλον, πέρα δηλαδή από την προπονητική. Έχω και αυτό το δύσκολο κομμάτι του στρατού, που κατά τα άλλα ευχαριστώ πάρα πολύ το κράτος που μου έδωσε αυτό το αξίωμα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Από πειθαρχία σε πειθαρχία. Ναι, δηλαδή από το κομμάτι αυτό δεν ξεφεύγει ο αθλητής. Έτσι κι αλλιώς και σε ένοπλες δυνάμεις να μην ήμασταν, η πειθαρχία γεννιέται με τον αθλητισμό, με τον πρώτο αθλητισμό, συγγνώμη. Γιατί άλλο αθλητισμός, άλλο πρωταθλητισμός, μην τα μπερδεύουμε. Γεννιέται με τον πρωταθλητισμό η πειθαρχία και σου μένει για όλη σου τη ζωή. Οπότε δεν μου φάνηκε και κάτι παράξενο στο στρατό. Ό,τι μου ζητάνε οι διοικητές μου, είμαι εκεί.